Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε τώρα με την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα. Θα καλησπέρισω ευθύς αμέσως τον πρώην βουλευτή Ηλίας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Κατρίνη. Καλησπέρα κύριε Κατρίνη. Καλησπέρα κύριε Γκόλου και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, φιλοξενία. Εγώ θα ξεκινήσω από τοπικά περιφερειακά ζητήματα, κύριε Κατρίνη, διότι ξέρω ότι εκτός από βουλευτής Ηλίας έχετε ασχοληθεί και με το κόμμα, με την καλή έννοια το λέω, και γενικότερα έχετε γνώσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση. Πώς βλέπετε την επιλογή Κατσιφάρα και την στήριξή του από τον ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω την προηγούμενη Κυριακή, με αφορμή το Περιφερειακό Συμβούλιο του Κινήματος Αλλαγής, υπήρξε μια αξιολόγηση και μια συζήτηση που δεν συνηθίζεται στην εποχή μας σε συνεδρία πολιτικού οργάνου κόμματος να ξεκινάει στις 7 ώρα και να τελειώνει λίγο πριν τις 12 τα μεσάνυχτα, όπου υπήρχε μια ομόθυμη στήριξη με τις όποιες περιπτωσιολογικές ενστάσεις, διαφοροποιήσεις, που όμως σε καμία των περιπτώσεων δεν χαρακτηρίζουν τη γενικότερη άποψη και την πολιτική αποτίμηση της πορείας του Αποστόλου του Κατσιφάρα ως Περιφερειακή Δυτική Ελλάδας, και βεβαίως επιβεβαιώθηκε το αυτονόητο, η στήριξη του Κινήματος Αλλαγής σε ένα στέλεχος το οποίο, κύριε Κογκόλη, προέρχεται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, έχει υπηρετήσει το χώρο του ΠΑΣΟΚ και ως βουλευτής για αρκετά χρόνια και ως μέλος της κυβέρνησης Παπανδρέου. Βεβαίως στρατεύθηκε στη μάχη του 2010 των περιφερειακών εκλογών. Έχει δημοκρατικό πρόσημο σε όλες τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που αναπτύσσει ως περιφερειάρχης. Σας θυμίζω όμως και στην αξιοποίηση των στελεχών που είναι πάντα μία. Και από την Ιλία και από την Τολοκαρδανία και από την Αχαρή, σε επίπεδο μάλιστα γραμματέων Κινήματος Αλλαγής. Θα σας πω. Υπήρξε μια έτσι διαφορετική προσέγγιση που έλεγε ότι γιατί βγήκε ο κύριος Τσίπρας στη ΔΕΘ, και όχι μόνο για τον Αποστόλο του Κατσιφάρα, αλλά και για τον Σταύρο του Ναρωτάκη, και είπε ότι είναι πολύ καλός περιφερειάρχης και ότι προφανώς και θα τον στηρίξει. Θέλω λοιπόν να πω και να θυμίσω και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2014, με την ορμή που είχε τότε ερχόμενο στα πράγματα, είχε καταθέσει δικές του υποψηφιότητες και σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο μεγάλων δήμων σε όλη την επικράτεια, με τα γνωστά αποτελέσματα που πολλές φορές δεν ξεπερνούσαν το διψήφιο ποσοστό. Αυτή λοιπόν τη φορά, προφανώς επειδή οι πολιτικές συνθήκες έχουν αλλάξει δραματικά αυτά τα 5 χρόνια, τα 4 χρόνια από το 2014 μέχρι και τώρα, ο κύριος Τσίπρας κρύβεται πίσω από υποψηφιότητες που είχαν πολιτικό χαρακτήρα ξεκάθαρο και ανήκαν και ανήκουν στον χώρο του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής σήμερα, που έχουν μια πετυχημένη πορεία και αποδοχή. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι το 2014 ο Αποστόλος ο Κατσιφάρας βγήκε περιφερειάρχης, παίρνοντας την πλειοψηφία των πολιτών της Δυτικής Ελλάδος, και προφανώς δεν ήταν το σύνολο των ψηφοφόρων, του ψηφοφόρη τότε του ΠΑΣΟΚ ή του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Ναι, είναι προφανώς ανεξάρτητος, αλλά έχει μια συγκεκριμένη πολιτική διαδρομή και ταυτότητα, την οποία ο ίδιος, και θέλω να το πω και σε εσάς, ουδέποτε αρνήθηκε και αποποιήθηκε. Βεβαίως το να σε στηρίζει ένα άλλο πολιτικό κόμμα δεν συνηθίζεται, και αυτό είναι μια. Να ρωτήσω κάτι. Είναι ουσιαστικά μια τρίπλα. Είναι μια τρίπλα του κύριου Τσίπρα. Αυτό όμως δεν μπορεί όμως να αλλοιώσει το χαρακτήρα της παράταξης και του δικού του Κατσιφάρα. Κάνει άνοιγμα ο κύριος Τσίπρας, θέλει να μικρύνει το Κίνημα Αλλαγής, δεν έχει δικά του στελέχη και όλα αυτά καλά είναι. Θα μπουν στο ίδιο ψηφοδέλτιο άνθρωποι που έμειναν στο Κίνημα Αλλαγής ή στο ΠΑΣΟΚ τόσα χρόνια. Οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν δεχτεί λιντσάρισμα, άνθρωποι οι οποίοι είχαν δεχτεί γιαούρτια και μπουκάλια με αυτούς που τους έλεγαν γερμανοτσολιάδες. Αυτό ρωτάει η βάση του Κινήματος Αλλαγής. Μάλλον μια μεγάλη μερίδα. Η συγκρότηση του ψηφοδελτίου των περιφερειακών και των δημοτικών εκλογών, η ευθύνη ανήκει πάντα στον εκάστοτε υποψήφιο και επικεφαλής παράταξη, έτσι. Ο οποίος κατεβαίνει στις εκλογές με στόχο προφανή να κερδίσει και να είναι πλειοψηφικός. Άρα είναι υποχρεωμένος να κάνει διευρύνσεις και αριστερά και δεξιά και να αξιοποιήσει στελέχη τα οποία δεν ανήκουν στο στενό πυρήνα της παράταξης της πολιτικής, γιατί όλοι συμφωνούμε ότι εκλογές αυτοδιοίκησης, κύριε Κογκόλη, όπως και εκλογές των συλλόγων, των επιμελητηρίων και όλων των φορέων και των οργάνων, που δεν είναι οι βουλευτικές εκλογές, είναι και πέρα και πάνω από τις στενές και περιχαρακωμένες κομματικές αντιπαραθέσεις. Ως εκ τούτου, ας περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τελικά η επιλογή των προσώπων που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο, όχι μόνο το Αποστόλου του Κατσιφάρα. Αν περιμένω το δούμε, δεν θα αλλάζει κάτι τότε. Όχι, άλλο θέλω να πω. Ναι. Επειδή ακούγονται πάρα πολλά και ξέρετε, πολλές φορές ακούγονται και πράγματα τα οποία ανήκουν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Έχετε κάνει εκλογές, αλλά σε κάθε περίπτωση. Έχετε κάνει εκλογές, δηλαδή, σε κάθε υπάρχει περίπτωση θα σας πω να πει ο Τσίπρας του Κατσιφάρα ότι κατέβασε δικό σου ψηφοδέλτιο, να το δεχθούν αυτό οι κομματικοί του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εμείς δεν θα έχουμε υποψηφίους στο ψηφοδέλτιο? Προσέξτε λίγο. Αυτό θα πρέπει πιθανότατα, το ερώτημα, και είναι πολύ εύστοχο, να το απευθύνεται στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που είναι στην Αχαΐα
Ελευθερία, στην Ελία του Λακαμανία. Θα είναι υποψήφιοι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα του βάζουμε έναν ένα σιγά-σιγά. Οι οποίοι θα πρέπει να πούν. Οι οποίοι θα πρέπει να πούν. Στο κίνημα αλλαγής, λένε ότι θα είναι υποψήφιοι τον κύριο Κατσαφάρα. Αν δέχονται να συμμετάσχουν μαζί με στελέχη τα οποία ουδέποτε έφυγαν από το χώρο του Πασόκ και στήριξαν αυτή την παράταξη και κυρίως εφάρμοσαν, κύριε Κοκκόλη, πολιτικές που απηχούν στις αρχές και τις αξίες της μεγάλης μονομερικής παράταξης. Αν δείτε στα social media και ξέρω ότι μιλάτε καθημερινά. Ο κύριος Κατσιφάρας, βέβαια, είχε και υποψηφίου από το χώρο του. Γίνει κατσιφαρική. Προσέξτε λίγο. Δεν ξέρω αυτό αν ισχύει αυτό που λέτε, αλλά δεν έχω την ίδια άποψη. Αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι στις προηγούμενες εκλογές ο κύριος Κατσιφάρας, στο επεισόδιο του, είχε και στελέχη τα οποία δεν ήταν στο χώρο του Πασόκ. Ήταν και από άλλους πολιτικούς χώρους. Όπως έχουν όλοι οι υποψήφοι στους Δήμους και τις Περιφέρειες και αλίμονο, αν ερχόντουσαν τα κόμματα να επιβάλλουν με στενούς όρους σε υποψήφιους αιρετούς αυτοδιοίκησης, ότι θα έχουν μόνο υποψηφίους οι οποίοι έχουν κομματική ταυτότητα. Δεν είναι αυτός ο ρόλος ο δικός μας, δεν είναι αυτή η δική μας φιλοσοφία, αλλά από την άλλη, εμείς βεβαίως αξιολογούμε και βεβαίως ανανεώνουμε την εμπιστοσύνη και τη στήριξή μας στα στελέχη τα οποία, κύριε Γόλη, ουδέποτε έφυγαν από την παράταξη. Για τη σύνδεση να το δεχτώ και για την τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό που λέτε. Από την άλλη, όμως, επειδή οι περιφέρειες και οι επιφυριακές εκλογές είναι περισσότερο πολιτικές εκλογές, δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν υπάρχει ιδεολογικός προσανατολισμός και πολιτική που θα ξεδιπλωθεί στις περιφέρειες. Γιατί ο κύριος Κατσιφάρας από κάπου προέρχεται. Με τον ΣΥΡΙΖΑ προφανώς έχει διαφορές στην κεντρική ιδεολογία, το όπως έχει το ΚΙΝΑΛ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και μιλάμε όχι για το πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, για το δεύτερο. Εδώ μιλάμε ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές του κινήματος αλλαγής με τον ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την αντίληψη και τις επιλογές για την αυτοδιοίκηση. Αυτό όμως θέλω να σας. Το λέω επειδή μιλάμε για το δεύτερο βαθμό, για τον πρώτο. Θέλω να σας πω ότι και το 14 Αποστόλου Κατσιφάρας, ο οποίος σε ένα πολύ δύσκολο κλίμα τότε για το ΠΑΣΟΚ, που μετά από κάποιους μήνες κινδύνεψε δυστυχώς να είναι στα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης το Γενάρη 2015, κατάφερε να είναι πλειοψηφικό σε μια περιφέρεια που τα ποσοστά τότε του ΠΑΣΟΚ προφανώς δεν αρκούσαν από μόνα του για να του δώσουν την πλειοψηφία. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ναι. Ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο έχει αξιολογηθεί σε όλα τα επίπεδα, και είναι το κοινοβουλευτικό, είναι το πολιτικό, είναι το τοπικό, είναι το περιφερειακό, προφανώς υπερβαίνει τα στενά όρια ενός πολιτικού φορέα και έχει μεγαλύτερη αποδοχή. Αυτό για μας είναι πλούτος και προσπαθούμε να επενδύσουμε πάνω σε αυτό και να αξιοποιήσουμε τέτοιες υποψηφιότητες όπως είναι και το Σταύρο του Ανατολικού. Όπως θεωρούν πολλοί ότι ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να μικρύνει το ΠΑΣΟΚ με αυτά τα ανοίγματα, το κίνημα αλλαγής. Θεωρείτε ότι με την πόλωση που θα υπάρξει μέχρι τις εκλογές και ενώ τις βουλευτικές εκλογές μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας των δύο διεκδικητών της εξουσίας, το ΠΑΣΟΚ έχει, το κίνημα αλλαγής έχει την δυνατότητα αύξηση των ποσοστών του ή θα κατρακυλήσει, δεδομένου ότι οι δημοσκοπήσεις δεν το δείχνουν πάνω από 8,5%. Δεν υπάρχει αυτή δηλαδή η θετική άβρα εκτόξευσης του κινήματος αλλαγής. Ίσως λένε οι αναλυτές το αντίθετο. Τώρα, εμείς δεν περιμέναμε ποτέ μια εκτόξευση των ποσοστών μας μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι βέβαια γεγονός ότι η δυναμική που αναπτύχθηκε ένα χρόνο πριν με τις εκλογές του επικεφαλής του νέου φορέα στο κίνημα αλλαγής και τη συμμετοχή πάνω από 200.000 πολιτών δεν είχε την αναμενόμενη συνέχεια. Αυτό όμως. Πίστεψαν πολύ ότι θα διπλασιάσετε ποσοστά, πάτε στο 12-13%. Κάποτε κάναμε και σενάριο ότι αν πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και ανέβει το κίνημα αλλαγής θα παίξει ισχυρότερο ρόλο στην μετά των εκλογών εποχή κτλ. Αυτό θέλω να πω λοιπόν. Εγώ θέλω να πω ότι εμάς η πάγια πολιτική μας θέση είναι να υπάρχει ισχυροποίηση των ποσοστών μας. Εγώ τουλάχιστον στην επαφή μου στον ομό Ηλίας που κινούμε συνέχεια με πολίτες οι οποίοι ανήκουν ή ανήκαν στον χώρο του ΠΑΣΟΚ και αρκετοί από αυτούς έφυγαν και πίστεψαν και στήριξαν τον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω ότι σήμερα εμφανίζονται να το ξανασκέφτονται και τουλάχιστον εμφανίζονται να μας ακούν και να ακούν πάλι τις προτάσεις μας και να επιδιώκουν την επαφή πάλι με το κίνημα αλλαγής και τα στελέχη. Έτσι, αυτό προφανώς δεν σημαίνει εκτόξευση, αλλά κανένας από το κίνημα αλλαγής δεν περίμενε εκτόξευση. Όμως είναι σωστή η παρατήρησή σας ότι σε αυτή τη μακριά προεκλογική περίοδο που έχει αρχίσει εδώ και αρκετό διάστημα με ευθύνη του κύριου Τσίπρα και την πόλωση η οποία διαρκώς κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση με ευθύνη και του κύριου Μητσοτάκη, ότι αυτό δεν αφήνει στον κόσμο τα περιθώρια να αξιολογήσει προτάσεις πέρα από ατάκες, από κατηγορίες. Εμείς παρόλα αυτά δεν μπαίνουμε, κύριε Κογκόλη, σε αυτό το σκηνικό πόλωσης. Εμείς αρθρώνουμε συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις θεματικές, τις οποίες πιστεύουμε ότι μέσα από την πορεία της κρίσης, τώρα που έχουμε βγει από τα μνημόνια και πρέπει ως χώρα να έχουμε μια αυτοδύναμη στρατηγική, θα πρέπει να έχουμε και συγκεκριμένο δικό μας σχέδιο, αυτοδύναμο σχέδιο ελληνικής προέλευσης και όχι τις προτάσεις των δανειστών, όπου κάποιοι διαφωνούσαν και πήγαιναν στις πλατείες ή μιλούσαν για τα ζάπια ή μιλούσαν για τους άλλους δρόμους. Και μετά Ελλάδα, τα εφάρμοζαν. Ναι.
Και καλούμε λοιπόν πάνω σε αυτό το πλαίσιο, το οποίο είναι συγκεκριμένο, δεν είναι εύκολες υποσχέσεις, ούτε είναι βεβαίως αυτά που έκλεινε το μάτι ο κύριος Τσίπρας και παλιότερο ο κύριος Σαμαράς στους Έλληνες πολίτες και να διαψευστούν μετά οι προσδοκίες τους. Εμείς λοιπόν καλούμε πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο προτάσεων και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη να έρθουν και να συζητήσουμε ώστε την επόμενη μέρα να υπάρχει μια κυβέρνηση που θα πιστεύει πραγματικά στην αυτοδύναμη παρουσία της Ελλάδας στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, θα έχει δικό της σχέδιο και στρατηγική και θα μπορέσει με πολιτικές πρωτοβουλίες να ανακουφίσει τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, οι οποίοι σήμερα βαριούνται να ακούν πάλι άγνωστες αντιπαραθέσεις και θέλουν προτάσεις που αφορούν νέες θέσεις εργασίας, που αφορούν τη μείωση φορολογίας, που αφορούν την προσέλκυση των επενδύσεων και βεβαίως ένα κοινωνικό κράτος που θα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες. Λοιπόν, σε πρέπει αυτή να αφιερώσουμε ολόκληρη εκπομπή, κύριε Καθηγητή. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ναι. Εμείς δεν πάμε για τις εντυπώσεις, λοιπόν, πάμε για την ουσία. Εκτός από την κεντρική πολιτική σκηνή, πρέπει να αφιερώσουμε, νομίζω, μία μονόρια εκπομπή και με άλλους καλεσμένους του πολιτικού χώρου και της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη Δυτική Ελλάδα. Μία Δυτική Ελλάδα η οποία έχει ίσως ένα από τα φτωχότερα κατά κεφαλήν εισοδήματα, έχει κάνει πρωταθλητισμό στην ανεργία, ενώ θα μπορούσε να είναι πόλος ανάπτυξης όχι μόνο τοπικά, αλλά και για τη Δυτική Ελλάδα. Σας θυμίζω, πατρών πύργου, αρχαία Ολυμπία. Από εσάς, λιμάνι, σιδηρόδρομος, οδικοί άξονες. Όπως το λέτε, θα μπορούσε πανεπιστήμια. Η περιφέρεια Δυτική Ελλάδας να είναι ο απόλυτος προορισμός τουριστικός και με ένα συνδυασμένο δίκτυο, ναι, μεταφορών, οδικών και μέσα από το λιμάνι, αλλά και αεροπορικών. Σιδηροδρομικών. Πραγματικά, ναι, να μπορέσει να φέρει ξένο κόσμο, ξένες επενδύσεις και να μπορέσει να είναι μια οικονομία ανταγωνιστική για 12 μήνες το χρόνο, σε συνδυασμό βεβαίως, μην ξεχνάμε, με τα μοναδικής ποιότητας προϊόντα αγροτικά αλλά και εκμετωτρόφους που έχουν σε όλη την περιφέρεια. Έχουν γίνει προσπάθειες σοβαρές, υπάρχει μια αδράνεια από την κεντρική πολιτική ηγεσία διαχρονική όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό δεν αφορά μόνο τα τελευταία χρόνια που είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά νομίζω ότι είναι μπροστά μας και θα πρέπει να το διεκδικήσουμε ομόφωνα. Κύριε Κατρίνη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.